Μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος Γιώργος Χριστοφορίδης με δύο πολύ ενδιαφέροντα γραφήματα με τα οποία θα μας παρουσιάσει τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία από την χθεσινή ιστορική συμφωνία για το ελληνικό χρέος στο Λουξεμβούργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν μ' αρέσει να ευλογώ τα γένια μου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Οι τηλεθεατές του Κόντρα ήταν οι μόνοι οι οποίοι είχαν εκ των προτέρων και με τέτοια ακρίβεια πληροφόρηση για το τι περιμέναμε από την χθεσινή ιστορική, είχαμε προβλέψει και επιβεβαιωθήκαμε, απόφαση του Eurogroup. Σήμερα έχουμε και πάλι ετοιμάσει εξειδικευμένη πληροφόρηση ώστε να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές του Κόντρα τι ακριβώς σημαίνει το πακέτο Τσίπρα, τι γλιτώνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα γλιτώνει 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών, η οποία θα γίνει σε 4 χρόνια με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Ελλάδα γλιτώνει 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το δεκαετές πάγωμα των πληρωμών κεφαλαίου και τόκων του δανείου του EFSF για μια περίοδο από το 2022 μέχρι το 2032. Η Ελλάδα γλιτώνει 21,8 δισεκατομμύρια ευρώ από την επιμήκυνση των οριμάνσεων των ομολόγων του EFSF, μια επιμήκυνση που πηγαίνει τις οριμάνσεις από το 2023 στο 2033 και με βάση την οποία η Ελλάδα κάθε χρόνο γλιτώνει, ανάλογα με τη χρονιά, από 350 εκατομμύρια μέχρι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα, συνολικά το κέρδος από το πακέτο Τσίπρα υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνει, Γιώργο, καν τις ωφέλειες από την πρόωρη αποπληρωμή και με χαμηλότερο επιτόκιο δανείων του Δούνου του και της ΕΚΤΟΥ, οι οποίες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υπολογιστούν με ακρίβεια, μια και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Και αυτά τα περίπου 56 δις της ωφέλειας, υποθέτω ότι είναι και μια απάντηση σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι μα ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε μίλαγε για κούρεμα. Τα 50 λοιπόν αυτά δις ακριβώς είναι και το ποσό, να το πούμε και αυτό, που είχαμε αναφέρει και εμείς χθες στο δελτίο μας. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα ποσά θα πάνε και ακόμα παραπάνω όταν συνυπολογίσουμε την ωφέλεια από την προώρη αποπληρωμή. Τώρα, τα στοιχεία που μόλις αναφέραμε, για να είμαστε πολύ πρακτικοί, τα συγκεντρώσαμε με τη βοήθεια οικονομολόγων, οι οποίοι εξειδικεύονται στην ανάλυση του χρέους. Οι άνθρωποι αυτοί μας βοήθησαν να φτιάξουμε τα δύο πολύ ενδιαφέροντα γραφήματα που προανήγγειλες, ειδικά για τους τηλεθεατές του Κόντρα. Ήδη πάμε να δούμε να το βλέπουμε. Το πρώτο. Το πρώτο απεικονίζει σχεδόν όλη την επόμενη 20ετία, 2018 με 2036, και δείχνει με μπλε χρώμα την επιβάρυνση για την εξυπηρέτηση του χρέους κατέτος για την Ελλάδα, όπως θα ήταν πριν από την απόφαση του Eurogroup. Με άλλα λόγια, οι μπλε μπάρες είναι πώς θα διαμορφωνόταν το ελληνικό χρέος αν χθες δεν είχαν ληφθεί οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Το κόκκινο, οι κόκκινες μπάρες λοιπόν, είναι πώς διαμορφώνεται τώρα μετά τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup και άρα η διαφορά τους δείχνει τι γλιτώνουμε. Ας δούμε τρεις ενδεικτικές περιόδους. Ακριβώς. 2018 με 2021 γλιτώνουμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι η επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών, την οποία προαναφέραμε. 2023 με 2027 γλιτώνουμε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2028 με 2032 γλιτώνουμε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για να καταλάβει κανείς, δηλαδή 2,4-2,45 είναι όσα εισπράττει το δημόσιο από τον ένφια. Επίσης 1,8 δις είναι οι ψηφισμένες περικοπές συντάξεων για το χρόνο, για το 2019. Είναι 1,8 δις το χρόνο. Πάμε να δούμε και το δεύτερο γράφημα, στο οποίο εστιάζουμε σε μια συγκεκριμένη δεκαετία. Να δούμε το δεύτερο λοιπόν γράφημα. Να το. Εστιάζουμε λοιπόν σε μια συγκεκριμένη δεκαετία, Γιώργο. Είναι η δεκαετία της περίοδου Χάριτος, 2023 με 2032. Εδώ με μπλε έχουμε το χρέος με Σαμαρά. Με κόκκινο έχουμε το χρέος με Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή τι. Αν αθροίσεις όλες τις μπλε μπάρες, το ποσό που θα επιβαρυνόταν η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, για να εξυπηρετήσει το χρέος της σε αυτή τη δεκαετία, θα ήταν 78,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το άθροισμα από τις μπάρες με το μπλε χρώμα. Τώρα,
που έχουμε την απόφαση του Eurogroup, ισχύουν οι μπάρες με το πορτοκαλί, με το κόκκινο χρώμα. Το άθροισμά τους είναι 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Γλιτώνουμε τα 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ που προαναφέραμε. Αφού τα έχουμε πει αυτά και πολύ πρακτικά έχουμε δώσει, θεωρώ, στον κόσμο να καταλάβει το κέρδος που αποκομίζει η Ελλάδα από το πακέτο Τσίπρα, θα ήθελα να σχολιάσουμε για ένα λεπτό, να θυμηθούμε μάλλον, τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την περίοδο που η Ελλάδα διεκδικούσε την ελάφρυνση του χρέους της. Mm-hmm. Θα ήθελα να θυμηθούμε τρεις μονάχα δηλώσεις που νομίζω είναι ενδεικτικές. Η πρώτη είναι του Αντώνη Σαμαρά στην τελευταία του ομιλία ως Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής. Η ατάκα που είπε ήταν η εξής: το χρέος μας είναι γνωστό ότι είναι βιώσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειαζόμαστε ελάφρυνση. Άλλωστε το 2014 η τότε κυβέρνηση ζητούσε αυτό το περίφημο πιστοποιητικό βιωσιμότητας, εννοώντας τη διαχειρισιμότητα του χρέους. Ακριβώς. Η δεύτερη δήλωση είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, όταν κορυφωνόταν η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές για να επιτευχθεί η ελάφρυνση του χρέους. Είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: σας το έχω πει πολλές φορές. Σας το επαναλαμβάνω και σήμερα. Το δημόσιο χρέος δεν είναι το πιο θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Να μην πάρουμε την ελάφρυνση δηλαδή. Στο ίδιο ακριβώς κλίμα, την ίδια περίοδο, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει: σας λέω ότι δεν είναι το χρέος αυτό που πρέπει κυρίως να συζητάμε. Γιώργο, αυτή ήταν η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ώρα που η Ελλάδα διεκδικούσε την ελάφρυνση του χρέους. Από την άλλη, η κυβέρνηση επέμεινε ότι είναι κομβικό να πετύχουμε μια μεγάλη ελάφρυνση του χρέους, μια σημαντική ελάφρυνση του χρέους για την καθαρή έξοδο και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Από χτες, η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι δικαιούται να λέει ότι αυτόν τον μεγάλο το στόχο τον πέτυχε. Γιώργο Χριστοφορίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.